το μοναστήρι της Αγίας Μαγδαληνής που καταπιάνεται με την εκκλησία, βεβαίως με την καθολική εκκλησία. Μια σκοτεινή σελίδα. Μια σκοτεινή πλευρά της καθολικής εκκλησίας που όταν διαβάσαμε το έργο είπαμε ότι αποκλείεται να συμβαίνουν όλα αυτά και όμως ο Μούλεν που έγραψε το έργο και το σκηνοθέτησε, σκηνοθέτησε την ταινία, έζησε αυτές τις καταστάσεις και είχε γνωρίσει και την οικουμένη την Μπριζέτ όταν ήταν 17 ετών. Και κάναμε μεγάλη έρευνα για αυτό το έργο. Αυτή υπήρξε και η μεγαλύτερη επιτυχία πρακτικά για το θέατρο. Έτσι, μιλάμε για μερικές χιλιάδες κόσμο που είδαν ρεκόρ για την Κύπρο. Αυτή την ρεκόρ παράσταση. Για την Κύπρο. 9.000 κόσμο έχει δει το μοναστήρι της Αγίας Μαγδαληνής, γιατί είναι ίσως πιο ευαίσθητη η Κύπρο πάνω στο θέμα της, της εκκλησίας, της θρησκείας. Και θέλω να πω ότι είμαι πολύ θρησκευόμενο άτομο και γι' αυτό τον λόγο κάναμε αυτό το έργο. Και πάρα πολλοί θεατές μας παίρνανε τηλέφωνο και μας έλεγαν να σας δώσουμε εμείς έργο να ανεβάσετε της δικιάς μας ζωής που έχουν εμπειρίες με κάποιους που έχουν πάει να μονάσουν. Λοιπόν, εδώ θέλω να πάμε να δούμε αποσπάσματα από το μοναστήρι της Αγίας Μαγδαληνής και να επανέλθουμε εδώ να συζητήσουμε περαιτέρω και για το έργο αυτό, αλλά και για τις επιλογές του θεάτρου Ανεμόνα. Πώς τολμάσαι! Ποιος έχει δώσει αυτό το δικαίωμα? Αν το ξανακάνεις, θα σε κατέψει εντελώς το κεφάλι. Ή ακόμα καλύτερα. Θα σε κλείσω σε κελί απομόνωσης. Βρωμιάρη! Για δεν πείτε, δεν πείτε, και φτιάξει κουλουράκια. Ρωμανόλη μου, έλα μέσα να σε κεράσω. Έλα! Η ανυπακοή δεν θα γίνεται ανοιχτή εδώ μέσα. Γυρίστε προς τον τοίχο. Τώρα γυρίστε στη δουλειά σας. Μάργαρετ, τι κάνεις, τάρασες τελείως. Είναι εντελώς άχρηστα. Θα τα πουλήσουμε να πάνε τα λεφτά στα μπάσταρδα. Στον καρό, στο πόδι, στον καρό. Όλα αυτά τα παιδιά, τι γίνονται πάντα, τι γίνονται. Η μάνα τους θα τα αγαπούσε. Σκάσε, ενώ ο πατέρας τους και ξένοι. Η γυναίκα πρέπει να έχει το νου της. Τα παιδιά πρέπει να προσέχει την Καλλιβαρχία. Γιατί μετά δεν τη φταίει κανείς. Είναι βγαμένη η γυναίκα Καλλιβαρχία. Ακούσε ένα μαγαρί μου, εγώ είμαι το όμορφα για σένα. Όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι! Μανώλη. Είσαι υπέροχη. Μαζί σου και στην κόλαση θα πήγαινε. Τώρα πρέπει να παντρευτούμε. Να παντρευτούμε, να παντρευτούμε γιατί... Να με πάρεις από εδώ. Να πάμε στην Αγγλία, ξέρω εγώ. Ή στην Αμερική. Κάπου μακριά. Να ταξιδέψουμε. Ναι, να ταξιδέψουμε. Σαν τους γλάρους. Θα πετάμε πάνω από τη θάλασσα, ψηλά, πολύ ψηλά. Ελάτε, ρε καράβια! Να πάρουμε τις κοπελιές μας από εδώ μέσα και είναι κρίμα, ελάτε. Στην Ελλάδα θα σε πάω. Κλείσε αυτό το απέσιο μοναστήρι, αυτό το κάτεργο. Κλείσε τα μπορείς. Κλείσε τα μπορείς. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την
μοναστήρι της Αγίας Μαγδαληνής, επειδή ο Μαρίος ο Ξενοφόντος μιλήσε για ρεαλιστικό θέατρο προηγουμένως, ότι η εντύπωση είναι ότι έφαγες πολύ ξύλο. Δηλαδή, λεμάχου σε αυτήν την παράσταση, έτσι. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι ηθοποιοί και οι κοπέλες που ήταν καταπληκτικές όλες και αξίζει τον κόπο να πούμε τα ονόματά τους, η Χριστίνε Καραγιάννη, η Άννα Γεωργίου, η Μάρθα η Καλή, η Νικολέτα η Χριστοφόρου, η Ρένα Βραμίδου, η Μαρία η Χρυσουλιώτου, ήταν καταπληκτικές οι κοπέλες και είναι η πρώτη φορά που το λέω ότι δεν έχω ξαναδουλέψει με τέτοιους ηθοποιούς, καλλιτέχνες, πραγματικά καλλιτέχνες, με ήθος και προσωπικότητα. Και είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά που δουλέψανε στο Ανεμόνα, σε αυτό το έργο, και παίζει μεγάλο ρόλο το πίσω, το παρασκήνιο. Είχαμε ένα πολύ καλό παρασκήνιο και αυτό έβγαινε και προς τα έξω στην παράσταση. Ο τρόπος που δουλέψατε μέχρι να ακριβώς βγει η παράσταση. Ακριβώς. Αλλά φάγαμε πολύ ξύλο. Πολλές βιτσές. Να το πω στα κυπριακά. Πολλές βιτσές και πραγματικές. Έτσι. Και οφείλω να πω ότι στις πρόβες ήμασταν μελανιασμένοι. Σας ενδιαφέρει πάντως αυτή η προσέγγιση, δηλαδή όσον το δυνατόν πιο κοντά στην πραγματικότητα? Μα αυτή είναι η αλήθεια για το θεατή. Αλίμονο να κάνεις, δηλαδή να κρατάς, ξέρω εγώ το αυτό, να κάνεις ό,τι χτυπάς. Αυτό δεν λέει τίποτα. Όταν ανεβάσαμε... Εάν δεν πονέσεις εσύ ο ηθοποιός, σαν ηθοποιός, σημαίνει ότι μεταφέρεις κάτι ψεύτικο στο θεατή. Εγώ θέλω να ζω αυτό το πράγμα, έστω κι αν είναι επώδυνο. Έστω κι αν μου φέρει ένα πρόβλημα μετά. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Όταν ανεβάσαμε τον Μπεντ, θα πρέπει να σου πω ότι ο σκηνοθέτης τότε ήθελε να χρησιμοποιήσουμε πέτρες ψεύτικες, δηλαδή πολυστερίνη. Και να πούμε για να ξέρει ο κόσμος ότι το μισό έργο, στο μισό έργο... Κουβαλούσατε πέτρες. Στη μισή παράσταση κουβαλούν πέτρες οι δύο ήρωες. 100 πέτρες. Τις φέραμε από τον ποταμό. Όχι. Πρώτα είχαμε φέρει πουρόπετρες. Αρχικώς. Και δεν ήμουν ικανοποιημένος, γιατί ήταν ελαφριές. Την κόπωση που θεωρούσες ότι ένιωθε, ναι, ο ηθοποιός. Και ο θεατής τη στιγμή που έβαζε την πέτρα κάτω, έβλεπε ότι ήταν κάτι το. Και έτσι πήγαμε σε έναν ποταμό, σε ένα χωριό, μαζέψαμε κάτι. Μαυρόρωτσους. Χογλακόρωτσους. Λοιπόν, φέραμε την παράσταση. Και... με το αποτέλεσμα να μου δημιουργήσει προβλήματα στους ποντίλους κλπ. Αλλά συνέχιζα να παίζω στις παραστάσεις. Ο κόσμος πραγματικά εισέπρατε αυτήν την αίσθηση των καταναγκαστικών έργων των κρατουμένων μέσα στον Ταχάου. Το ότι επερνούσαν αυτοί οι άνθρωποι σε συνδυασμό με τα χιόνια τα οποία επέφταν, υποτίθεται ότι είχαν φέρει μηχανές χιονιού από το εξωτερικό. Λοιπόν, ναι, και πάνω σε αυτό που έλεγατε και πριν. Εμείς θέλουμε να νιώθουμε το θεατή ότι πάνω στο κάθισμα είναι κάπως έτσι. Πρέπει το θεατή να τον ταρακουνάς. Η τέχνη πρέπει να είναι γαργαλιστική, πρέπει να είναι ενοχλητική πολλές φορές. Η τέχνη είναι... πρέπει να είναι ενοχλητική συνήθως, λοιπόν, ναι, για να εκτελεί το καθήκον της. Η τέχνη είναι καταγγελία. Ουσιαστικά η τέχνη είναι καθαρά πολιτική μορφή. Εντελώς. Είναι επανάσταση. Είναι επανάσταση. Λοιπόν... Και ας μην ξεχνάμε αυτούς τους μεγάλους ζωγράφους της Αναγέννησης, Μιχαηλάντζελο, Ραφαήλ κλπ. Όταν φτιάχναν αυτά τα έργα τότε. Ήταν επαναστατικά. Κάθε τι καινούριο για την εποχή του προκαλεί, σοκάρει, ενοχλεί. Μετά όμως δικαιώνεται. Επειδή αναφερθήκατε σε μια ομάδα ανθρώπων, τους οποίους συνεργαστήκατε στη μοναστήρια της Αγίας Μαγδαληνής, έχετε συστήσει, ας πούμε, έναν μόνιμο θείασο, ανανεώνεται ο θείασος ανάλογα με τις ανάγκες των παραστάσεων, επιδιώκεται να δίνετε βήμα και σε νέους ηθοποιούς που, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλούς στην Κύπρο, δόξα τω Θεώ, εισαγωγικά, γιατί έχουν και προβλήματα επιβίωσης πια οι ηθοποιοί? Από ό,τι, Γιώργο, είδες στα πλάνα, θα είδες πολλούς καινούριους ηθοποιούς. Και είμαστε ένα θέατρο που δίνουμε ευκαιρία στους καινούριους ηθοποιούς να παίξουν στο σανίδι και μάλιστα πολύ σημαντικούς ρόλους και μεγάλους ρόλους σε έκταση. Στη Μαγδαληνή ήταν όλοι και στη Μαγδαληνή ήταν οι κοπέλες πρωταγωνίστριες και στον Dorian Gray και τώρα στο Στάχτες και Διαμάντια
δίνουμε την ευκαιρία στα καινούργια παιδιά να βγάλουν από μέσα τους όλα αυτά που έχουν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Πιστεύω ότι δεν κάναμε το θέατρο για να παίζουμε μόνο εγώ και ο Μαρίνος, αλλά σίγουρα αλλάζουν οι ηθοποιοί ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Αν σε κάποιον έργο δεν υπάρχουν, ξέρω εγώ, 5 γυναικοί ρόλοι, σίγουρα θα κρατήσεις τους 2, ας πούμε, από τους γυναικείους ρόλους. Αλλάζει ανάλογα με το έργο το cast των ηθοποιών. Επειδή λοιπόν μιλούμε για τα έργα σας, θέλω να αναφερθώ στο τελευταίο σας έργο, το Στάχτες και Διαμάντια, και παρόλο που η συζήτησή μας είναι έτσι, εξετάζει σε βάθος τα πράγματα, θέλω να πούμε και λίγο πιο διαδικαστικά πράγματα. Πότε παίζονται οι παραστάσεις σας και η τελευταία σας παράσταση, και μου ανακοινώσατε και ένα νέο που δεν εγνώριζα προηγουμένως που αφορά το τελευταίο σας έργο. Θέλω να μου τα πείτε αυτά. Οι παραστάσεις είναι κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 8:30. Είναι ο δεύτερος μήνας που διανύουμε. Δόξα τω Θεώ, πάμε πάρα πολύ καλά. Ήρθε ο συγγραφέας στην πρεμιέρα, είδε την παράσταση, ενθουσιάστηκε. Ο ποιος είναι? Ο Θανάσης ο Σκουρμπέλος. Ποιος είναι και σκηνοθέτης, έτσι. Και σκηνοθέτης και σεναριογράφος και λογοτέχνης και σκηνοθέτης. Είπαμε. Είναι βραβευμένος. Είναι από τους πρωτεργάτες του νέου ελληνικού κινηματογράφου, ναι. Ο Σκουρμπέλος. Και μας πρότεινε να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Και έτσι θα ξεκινήσουμε τα γυρίσματα την Δευτέρα που μας έρχεται, 26 του μήνα, θα φέρει συνεργείο από την Ελλάδα και η παράσταση αυτή θα παιχτεί σε όλες τις αίθουσες στην Κύπρο, στην Ελλάδα, αλλά θα το πάει και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και αυτό είναι πολύ τιμητικό και για μας και για τους θεατές μας. Ναι. Και σε άλλα φεστιβάλ, φιλοδοξεί βεβαίως, αλλά μην λέμε τώρα, είναι δικές του βλέψεις το πώς θα προωθήσει την ταινία του. Είναι πολύ σημαντικό μια κυπριακή παράσταση να μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Και επειδή εμείς οι ηθοποιοί είμαστε ψωνάρες με τον κινηματογράφο. Στην Κύπρο βεβαίως, δεν υπάρχει. Θέλουμε πάρα πολύ να κάνουμε κινηματογράφο, να είναι μια μεγάλη ευκαιρία, είμαστε πολύ περήφανοι. Πρώτη φορά γίνεται στην Κύπρο. Γεγονός αυτό το πράγμα, δηλαδή μια παράσταση να μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Αλλά δεν είπαμε για την παράσταση. Γιατί δεν έχουμε. Να πούμε δύο λόγια για το έργο. Να πούμε. Για το Στάχτες και Διαμάντια. Το οποίο βασίζεται και αυτό σε αληθινά γεγονότα και πρόσωπα. Η δράση εκτελήσεται σε έναν πορνείο για τραβεστή. Η ιστορία αυτή είχε διαδραματιστεί στην Αθήνα, στον Κολονό, στο Μεταξουργείο. Στο Μεταξουργείο. Το 60. Σε ένα πορνείο τραβεστή. Και πραγματεύεται το έργο, την πορνεία, τη ζωή των τραβεστή που περιθωριοποιούνται βεβαίως και βλέπουμε το πώς το περιθώριο γεννά την εγκληματικότητα, η απόρριψη από την κοινωνία των διαφορετικών ανθρώπων φέρνει εγκληματικότητα τις περισσότερες φορές. Την παιδεραστία που μαστίζει την εποχή μας, τα ναρκωτικά, την πορνεία. Και τη διεφθαρμένη εξουσία. Διότι κυρίως σε αυτά τα μαγαζιά τότε, όχι αυτά τα μαγαζιά, κυρίως σε αυτόν το μαγαζί τότε, το λεγόμενο Χαβάι, εσύχναζαν ευυπόληπτοι πολίτες. Δηλαδή κάτι με τη γραβατωμένοι, κοστούμιαρισμένοι